Η ερώτηση είναι από έναν άντρα. Έχω ένα λάτωμα που με βαραίνει πολύ στις συντροφικές μου σχέσεις. Λόγω του οικογενειακού μου περιβάλλοντος μεγάλωσα με ένα λάτωμα της κακυποψία, το οποίο με εμποδίζει να εμπιστευτώ ανθρώπους στις σχέσεις μου, με αποτέλεσμα να μην μπορώ να είμαι χαρούμενος και λόγω της έλλειψης επιβεβαίωσης δεν μπορώ να κρατήσω ισορροπία σε μία σχέση από απόσταση με άλλα άτομα. Γεια σου. Όλοι οι άνθρωποι έχουν ένα τέτοιο φόβο, μια έλλειψη εμπιστοσύνης, που στηρίζεται σε δύο πράγματα ή τρία. Πρώτο, η μη εμπιστοσύνη ότι εμείς αξίζουμε την προσοχή και την σταθερή αγάπη των άλλων. Ότι το πρώτο πράγμα που χρειάζεται να θεραπεύσουμε εδώ είναι οποιαδήποτε σκεπτομορφή που λέει «Δεν είμαι αρκετός, δεν είμαι αξιοαγάπητος, οι άλλοι δεν μπορούν σταθερά να με αγαπάνε για ένα μακρύ χρονικό διάστημα». Το πρώτη διόρθωση που χρειάζεται γίνει στο αν εμείς αξίζουμε αυτή την σταθερή αγάπη. Το δεύτερο είναι για την φύση του ανθρώπου, ότι έχουμε έλλειψη εμπιστοσύνη στην φύση του ανθρώπου, ειδικά αν έχουμε δει ανθρώπους στα παιδικά μας χρόνια να μην είναι της εμπιστοσύνης. Και έτσι αυτό είναι κάτι που μας δώσει την προκατάληψη ότι δεν μπορώ να έχω εμπιστοσύνη, γιατί οι άνθρωποι δεν είναι τίμιοι, δεν είναι σταθεροί, δεν είναι της εμπιστοσύνης. Αυτό μπορούμε να το διορθώσουμε και με τον νόμο της έλξης, όσο πιστεύουμε ότι οι άνθρωποι είναι σταθεροί στην αγάπη τους και είναι αφοσιωμένοι σε εμάς, τόσο θα το έλκομαι. Όταν πιστεύουμε το αντίθετο, έλκομαι το αντίθετο. Το τρίτο είναι ότι κάτι χάνω εγώ αν ο άλλος δεν έχει σταθερή αγάπη και αποκλειστική αγάπη για μένα. Και αυτό είναι μια ψευδέστηση, δεν χάνω τίποτα. Η αξία μου, η ασφάλεια μου, η οντότητά μου είναι κάτι που είναι ανεξάρτητη από την ικανότητα του άλλου να με αγαπάει αποκλειστικά ή μακρόχρονα. Αλλά θα χρειαστούμε να αποταυτίσουμε την αξία μας, το αίσθημα της ασφάλειας, από το αν ο άλλος θα είναι πιστός σε εμάς ή όχι. Δεν θα χάσουμε τίποτα. Το μόνο που θα χάσουμε είναι τα συναισθήματα που δημιουργούμε εμείς με το γεγονός αυτό, αν προκύπτει. Αλλά αυτό είναι κάτι που εμείς δημιουργούμε. Εμείς δημιουργούμε αυτά τα συναισθήματα. Άρα θα χρειαστούμε να αλλάξουμε τρεις πεπαιθήσεις και θα μας βοηθήσουν εδώ και το EFT και την άσκηση με την εμψυχωτική ερώτηση και την εξισορρόπηση και μέθοδο Σεντόνα και μελέτη των πνευματικών αλήθειων και η αυτογνωσία. Όλα αυτά που κάναμε θα μας βοηθήσουν εδώ. Και αυτές οι τρεις όψεις είναι ότι εγώ δεν είμαι αρκετός να με αγαπάει κάποιος αποκλειστικά και σταθερά. Αυτό χρειάζεται να το αλλάξουμε. Ότι είμαστε αρκετοί, αξίζουμε σταθερή αγάπη και είναι εύκολο για τον άλλο να μας αγαπάει αποκλειστικά και μακρόχρονα. Δεύτερο, ότι οι άνθρωποι είναι έτσι. Και καμία φορά πιστεύουμε ότι οι άνθρωποι είναι έτσι επειδή εμείς είμαστε έτσι. Επειδή κοιτάμε εμείς από εδώ και από εκεί και έτσι φανταζόμαστε ότι ο άλλος κάνει το ίδιο. Όχι ότι δεν το κάνουν οι άνθρωποι, αλλά πολύ πιθανόν, πολύ λιγότερο από αυτό που φαντάζεσαι εφόσον έχεις αυτό το ευαίσθητο σημείο. Το ότι να αλλάξουμε την αντίληψή μας για τους ανθρώπους γενικά. Ότι είναι τίμιοι, μπορεί να αφοσιώνονται σε έναν άνθρωπο και βέβαια ότι εσύ αξίζεις αυτό. Και το τρίτο είναι ότι θα γίνει κάτι φοβερό αν ο άλλος δεν είναι. Ότι θα χαλάσει ο κόσμος, θα με απορρίψουν όλοι, δεν θα αξίζω. Δεν εφίσταται αυτό, δεν είναι μια πραγματικότητα. Καταρχήν είναι ένα γεγονός σήμερα που
συμβαίνει, δεν είναι σαν τα πριν από 100 χρόνια. Είναι κάτι που προκύπτει, είναι μια ευκαιρία για εξέλιξη, αν συμβαίνει. Δεν χρειάζεται να συμβεί, αλλά αν συμβαίνει, θα είναι μια ευκαιρία να νιώθω την ίδια ασφάλεια, την ίδια αξία, ανεξάρτητα από τις επιλογές του άλλου. Άρα, τρία σημεία. Ότι εμείς αξίζουμε σταθερή και αποκλειστική αγάπη, οι άνθρωποι είναι ικανοί να έχουν σταθερή και αποκλειστική αγάπη. Και τρίτο, δεν κινδυνεύουμε αν κάτι τέτοιο συμβαίνει, η ζωή συνεχίζει. Οι τεχνικές που ανέφερα θα βοηθήσουν πολύ με αυτό το θέμα. Να είσαι πάντα καλά.